οποία είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο έρχεται το κράτος, υποχρεούται το κράτος να παρισφρήσει στο κλειστό χώρο του σπιτιού καθεμιάς και καθενός από εμάς, ακριβώς για να βεβαιωθεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ίση προστασία, η μη διάκριση δεν κλείνουν στην πόρτα του σπιτιού και ακολουθούν και μέσα. Η προσπάθεια που γίνεται λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες ώστε να προλαμβάνουμε το κακό και να δημιουργήσουμε τέτοιες προϋποθέσεις ώστε όταν το κακό συμβεί να υπάρχει μια άμεση αντίδραση. Όπως σε όλα αυτά τα πράγματα, το δεύτερο μέρος είναι πιο εύκολο. Θα μου πείτε, είναι πιο εύκολο να φτιάξουμε ένα τέτοιο μηχανισμό? Ναι, είναι πιο εύκολο. Γιατί ακολουθούμε, ξέρετε, μια πεπατημένη. Τι χρειαζόμαστε για γυναίκες που πρέπει να βρουν μέσα τους τη δύναμη να ξεφύγουν από αυτόν τον κύκλο της βίας και της κακουχίας? Χρειαζόμαστε μια τηλεφωνική γραμμή. Κάποιον να μιλήσουν, κάθε ώρα της μέρας και της νύχτας, διότι η βία, ξέρετε, δεν έχει ωράριο, δεν έχει. Υπάρχει μια δομή η οποία θα έρθει να τη μαζέψει αυτή την παιδιά της και στη νύχτα θα τους πάει στο νοσοκομείο και στη νύχτα θα τους βρει ένα σπίτι και στη νύχτα που θα προστατεύσει αυτό το σπίτι από τον οποίο θα έρθει να σκοτώσει. Είναι φτηνό. Αυτά όλα στοιχίζουν. Διαπιστώσαμε ότι στον καιρό της πανδημίας είχαμε μια τεράστια αύξηση σε τέτοιου είδους περιστατικά. Ταυτόχρονα όμως η πανδημία στάθηκε η αφορμή για να ξαναζητήσουμε, να ξαναδούμε όλο το σύστημα έτσι όπως ήταν. Το σύστημά μας είχε διαλυθεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Δεν ήταν ποτέ τέλειο. Αλλά το σύστημά μας στα χρόνια της οικονομικής κρίσης είχε διαλυθεί. Δεν υπήρχε τίποτα. Ό,τι υπήρχε διαθέσιμο είχε χρησιμοποιηθεί γιατί είχαμε ανήλικα παιδιά που από τις προσφυγικές ροές υπήρχαν χιλιάδες ανάγκες που έπρεπε να φτάσουν στον ίδιο χώρο. Η πανδημία επομένως στάθηκε για μας και μία αφορμή και μία πρόκληση και μία καινούργια αρχή. Και πρέπει να πενέψω εδώ την Γενική Γραμματεία Ισότητας, η οποία πραγματικά έκανε μια πολύ καλή δουλειά.